Πάμε τώρα να δούμε τι εξέλιξη έχουμε με την υπόθεση με στην Πάτρα, με τα τρία παιδάκια. Τα τρία παιδάκια τα οποία έχουν φύγει έτσι από τη ζωή. Συνεχίζονται οι εξελίξεις, συνεχίζονται τα θέματα τα οποία όλη η Ελλάδα παρατηρεί με ανοιχτό το στόμα. Πάμε να δούμε τι έλεγε η μητέρα τους σε μια παλαιότερη συνέντευξη για τον σύζυγό της και τη μικρή Τζορτζίνα. Πάμε να δούμε τι είχε πει τότε. Πρέπει ή να αντέχει στο αίμα της ή να έχει κάποιο ερέθισμα. Κάποιος δηλαδή από την οικογένειά της να ασχολείται με το ποδόσφαιρο και γενικά με τον αθλητισμό που ασχολούνται οι άντρες κυρίως. Καλές στιγμές είχες στο γήπεδο. Εκτός ότι γνώρισα τον άντρα μου, που είναι η καλύτερη στιγμή για μένα, ήταν πιστεύω όλες. Ήταν πριν 3 χρόνια των Φώτων, στο γήπεδο των προσφυγικών. Έπαιζε ο αγώνας Ψηλαλόνια ΠΑΟΚ, ήταν ο τερματοφύλακας των Ψηλαλωνίων. Και είχατε βγει ψηλή κουβέντα. Και ναι, διαρκώς μιλούσε με μένα, που ήμουν linesman. Έχασε, του βάλανε γκολ σε εκείνο τον αγώνα. Έφαγε ένα γκολ, αλλά κέρδισε η ομάδα με 7-1. Οπότε ήταν εντάξει. Δεν θα μπορούσε να σου παραπονεθεί μετά. Ναι, ότι ναι, όχι. Έχασα τον αγώνα για σένα. Ίσα που με τα συγχαρητήρια που μου έδωσε εκεί τον γνώρισα καλύτερα. Μαζί απέκτησαν 3 παιδιά. Ωστόσο, όπως λέει, όνειρό της ήταν να συνεχίσει την καριέρα της στα γήπεδα. Σκέφτεσαι να ανέβεις κατηγορία από το τοπικό να πας πιο ψηλά. Σταμάτησα λόγω των παιδιών μου. Mm-hmm. Φυσικά και θα συνεχίσω. Και πρώτο Θεός να πάνε όλα καλά, θέλω να ανέβω κι εγώ. Αν η κόρη σου γυρίσει μεθαύριο και σου πει «Μαμά, σε βλέπω στο γήπεδο, θέλω να το κάνω κι εγώ», θα της έλεγες κάντο? Βεβαίως. Mm-hmm. Είναι ο αθλητισμός, πιστεύω, είναι το άφα και το ωμέγα να μεγαλώνεις τα παιδιά με αυτές τις προοπτικές. Mm-hmm. Η κόρη μου είναι τρελαμένη με την μπάλα η μεγάλη, οπότε λογικά τη βλέπω να γραφτεί ποδόσφαιρο. Οπότε σίγουρα με δύο γονείς πάλι μες στο γήπεδο, mm-hmm. κάποια από τις δύο, θα το επιλέξει. Δεν ήταν λίγες οι φορές που αντιμετώπισε αντιδράσεις από τους φιλάθλους κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου, λέει. Μία φορά στο γήπεδο των προσφυγικών είχα κάποιους φιλάθλους που ήταν πολύ ρατσιστές με το γυναικείο φύλλο. Οπότε δεν το άντεξα, γι' αυτό και με τιμώρησαν. Α, σε τιμώρησαν? Ναι, ναι. Φαντάζομαι σε τιμώρησαν αφού απάντησε στους φιλάθλους. Βέβαια, απάντησα και μετά η Ένωση με τιμώρησε. Τι τιμωρία έχεις γι' αυτό? Δύο αγωνιστικές. Ενώ όπως αποκαλύπτει, συχνότερα είναι τα προβλήματα που είχες. Φυσικά, συνέχεια γίνεται αυτό. Ακόμη και σήμερα? Βέβαια. Δηλαδή τα έχεις βρει με τους φιλάθλους και έχεις πρόβλημα με τους παίχτες σίγουρα, και τους παραγόντες? Οι παίχτες εν ώρα του αγώνα είναι σε αρκετή ένταση μεταξύ τους. Είτε γιατί χάνουν, είτε γιατί έχουν τραυματιστεί, είτε γιατί παίζουν για τη φανέλα τους, οτιδήποτε άλλο είναι σε αρκετή ένταση. Οπότε ο μόνος που μπορεί να διαμαρτυρηθεί στο διαιτητή είναι οι παίχτες. Είτε είναι ο μέσος διαιτητής, είτε ήταν η Λάισμαν. Αυτά λοιπόν έχει πει η μητέρα σε παλαιότερη συνέντευξή της για την ίδια, για τον σύζυγο και για την μικρή Τζορτζίνα. Πάντως υπάρχει θέμα σοβαρό, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Θέλω να πούμε ότι το ζευγάρι δέχτηκε επίθεση αρκετές φορές τις τελευταίες ώρες κατά τη διάρκεια που μετακινούνται στην περιοχή τους από πολίτες.